Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε εκεί και να τον καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Δένδια. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Μακρύ. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Καλά είμαι, ευχαριστώ. Όσο μπορεί κανείς να είναι καλά στη χώρα σήμερα. Στη χώρα σήμερα. Λοιπόν, τώρα ζούμε, φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι συγκυριακό, ένα διήμερο έτσι έντασης για το αν θα γίνει σύσκεψη αρχηγών, αν δεν θα γίνει και πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Βλέπω τον κύριο Μεϊμαράκη να επιμένει και στη σύσκεψη των αρχηγών και στην προκήρυξη των εκλογών για τις 27 του μηνός. Τώρα, τι εξυπηρετεί αυτό, κύριε Δένδια, με δεδομένη ότι είναι αναγκαιότητα πια να πάμε στις εκλογές και να έχουμε μια κυβέρνηση? Αν μπορώ να, με την άδειά σας, να επαναδιατυπώσω τη φράση σας. Αναγκαιότητα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση. Να έχουμε μια κυβέρνηση. Αυτό λέω. Είναι αναγκαιότητα να πάμε και να έχουμε μια κυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές, επευλήθη ή επιβάλλεται. Νομίζω αύριο το μεσημέρι τελειώνει, εν πάση περιπτώσει θεωρητικά, ή την Παρασκευή, αν γίνει σύσκεψη. Επιβάλλεται από την τακτική που η πλειοψηφούσα ομάδα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί, διότι θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή. 220 και βουλευτές, δηλαδή μια πάρα πολύ μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έχουν ψηφίσει μαζί τις τελευταίες δύο ψηφοφορίες. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος εξ αντικειμένου να πάμε σε εκλογές. Πάμε σε εκλογές για να λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα δικά του προβλήματα και για να επαναβεβαιώσει ο κύριος Τσίπρας την κυριαρχία του, έτσι νομίζει, στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί λέτε έτσι νομίζει, το αμφισβητείτε αυτό? Αυτό, εάν δεν υπάρχει δεδομένη εκλογή. Δεν έχουμε καν μετρήσεις καταρχήν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν με ρωτάτε την γνώμη μου, εγώ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, αν παρουσιάσει την αφήγησή της με έναν τρόπο ρεαλιστικό, νομίζω ότι έχει μια πολύ καλή πιθανότητα να είναι πρώτη μετά τις εκλογές της 20ης-27ης, όταν γίνουν. Πριν πάμε σε αυτό, γιατί θα σας ρωτήσω τώρα και για τη δική σας εκλογική ατζέντα, με δεδομένη ότι η διακυβέρνησή σας είναι ακόμα νοπή. Έχουν περάσει πολύ λίγοι μήνες από τις τελευταίες εκλογές που καταψηφίστηκε η Νέα Δημοκρατία και η ατζέντα της και η πολιτική της. Ακριβώς. Ισχυρά, και το έχουμε συζητήσει και αρκετές φορές. Και έκανε και ελάχιστη αυτοκριτική μετά και άργησε να κάνει και τις αλλαγές που έπρεπε, τουλάχιστον με βάση τη δική σας κριτική. Σε όλα όσα λέτε στην υπογραφή. Το ξέρω, γιατί είναι δικά σας λόγια κατά καιρούς της συνεντεύξης μας. Ευτυχώς δεν σας διέψευσα, λοιπόν. Ακριβώς. Πολύ καλά κάνατε και το προβλέψατε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω όμως στο εξής. Ρωτούσα λίγο νωρίτερα τον κύριο Σκουρλέτη με ποιους θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που δεν έχει την αυτοδυναμία που επιθυμεί. Και μου έλεγε, μου επέκλειε τη Νέα Δημοκρατία, μου επέκλειε το ποτάμι, μου επέκλειε το Πασόκ, μου άφηνε μόνο του ΑΝΕΛ. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ρεαλιστικό για την επόμενη μέρα, ή ανάγκη είναι αυτή που τελικά μπορεί και να σας φέρει κοντά και να δούμε αυτό το μεγάλο συνασπισμό στην Ελλάδα? Ναι. Η θέση δική μας έχει ως εξής. Καταρχήν, θεωρούμε ότι υπάρχει υποχρέωση να δημιουργηθεί κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή. Και αυτό, η αδυναμία πρέπει να διαπιστωθεί, σε σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, για να υπάρχει και καταλογισμός της ευθύνης από την κοινή γνώμη σε αυτόν που δεν το θέλει. Για δικούς τους όποιους λόγους. Εφόσον αυτό δεν γίνει, από εκεί και πέρα πάμε στη λογική των εκλογών, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί αυτοδυναμία, θα έλεγα παντοδυναμία, εν ονόματι του και εν ονόματι του περίεργου αυτού συνεταιρικού μορφώματος, δηλαδή των ανεξάρτητων Ελλήνων. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε μια τέτοια ατζέντα σε οποιαδήποτε εκλογική μάχη, διότι αυτό, κατά τη γνώμη μου, τώρα μιλάω για τον εαυτό μου, συνιστά προσβολή του εκλογικού σώματος. Η Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν επιτευχθεί δημιουργία κυβέρνηση από την παρούσα Βουλή, πρέπει να κάνει το καλύτερο που μπορεί και από εκεί πέρα, επί τη βάση των προγραμμάτων των κομμάτων, να δούμε πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Άρα λοιπόν λέτε ότι εσείς δεν αποκλείετε μία τέτοια συνεργασία μετά τις εκλογές, έστω και αν ακούγεται παράτερη, ακούγεται παράξενο πραγματικά. Αλλά μου πείτε, κυβερνήσατε με το ΠΑΣΟΚ, γιατί όχι τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ? Μα δεν μπορώ να σας πω, αφεντικό όλων των κομμάτων και δικό μου βεβαίως, είναι η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός, στον βαθμό που εκθέτω τον εαυτό μου στη λαϊκή ψήφο. Αυτός θα μου πει τι πρέπει να κάνω. Θα καθορίσει τις δυνάμεις στον τόπο και από εκεί και πέρα, επί τη βάση της δικής του προτίμησης, θα έχουμε κι εμείς μια καθαρή πηξίδα τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ πριν από τις εκλογές να αποκλείω ή να λέω τούτο, εκείνο, τ' άλλο. Ούτε είμαι αρκετά αλαζονικός, μακάρι να ήμουν. Βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια προϊούσα αλαζονία. Έχει κερδίσει τις εκλογές, θεωρεί ότι θα κερδίσει και τις επόμενες. Τα έχει κάνει μαντάρα στη χώρα 6 μήνες, αλλά αυτό δεν εμποδίζει καθόλου την εκδήλωση της αλαζονίας που εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό, που δεν συναντά τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, που δεν θέλει να γίνει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, που δεν τον ενδιαφέρουν οι συνταγματικές διατάξεις. Έχει λοιπόν, μέσα στο πλαίσιο αυτής της προηγούσας αλαζονίας, και τη δυνατότητα να λέει: εγώ, εμένα δεν μ' αρέσει εκείνος, δεν συμφωνώ με τον άλλον, δεν θέλω αντιμνημονιακές δυνάμεις. Αυτό ήταν παλιό βέβαια, αλλά το θυμίζω έτσι όσο αξίζει. Περιέργως, η μόνη αξιόπιστη, η λαμπρή, η ηθική, η
δύναμη στην Ελλάδα ξαφνικά έγιναν οι ΑΝΕΛ. Άντε τώρα να βρεις άκρη με ένα τέτοιο σκηνικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ελληνική κοινωνία θα κρίνει, όχι εγώ. Τώρα κύριε Δένδια, επανέρχομαι στο ερώτημά μου. Σε μια Νέα Δημοκρατία που καταψηφίστηκε πολύ ήχηρα, έχασε με 8 μονάδες μόλις τον περασμένο Γενάρη. Σε μια Νέα Δημοκρατία που άργησε να αλλάξει αρχηγό, μετά είχε μεταβατικό αρχηγό, τώρα λέει ο κύριος Μημαράκης δεν έχω να πάω πουθενά ακόμα και αν χάσει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα γιατί να την εμπιστευτεί κάποιος σε ελάχιστους μήνες, σε 9 μήνες. Να συμφωνήσουμε καταρχήν τι κάναμε στραβά. Όσα λέτε είναι έτσι. Δεν το κάναμε καλά. Κάνατε πολύ περισσότερα από όσα λέω, αλλά τα λέω για οικονομία χρόνου. Πάμε για, από τις εκλογές και μετά. Βεβαίως κάναμε λάθη. Δεν σημαίνει όμως το κυρίαρχο στοιχείο ότι η διακυβέρνηση ήταν το λάθος. Παραδώσαμε μια χώρα σε μια τελείως διαφορετική και πολύ καλύτερη κατάσταση από τη που θα την παραλάβουμε και κερδίσουμε τις εκλογές του Σεπτέμβρη. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα ήταν πολύ καλύτερο να είχαμε κάνει την αυτοκριτική μας ευθέως και ανοιχτά, να είχαμε συζητήσει μεταξύ μας, να είχαμε κάνει διαδικασίες, οποίες δεν προλάβαμε να κάνουμε. Όλα αυτά τα είχα πει αμέσως από το Γενάρη, όταν δυσκολευθήκαμε να αναγνωρίσουμε ότι χάσαμε. Αλλά αυτά δεν έχουν σημασία τώρα και θα σας πω γιατί δεν έχουν σημασία. Με τι συγκρίθηκε η Νέα Δημοκρατία τότε? Η Νέα Δημοκρατία το Γενάρη συγκρίθηκε με κάποιες απολύτως ψευδείς υποσχέσεις που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη κυβέρνηση, σε μια κοινωνία μετά από 6 χρόνια κρίση. Και που η κοινωνία στην απελπισία της, τη δυσκολία της, τη δυσχέρειά της, τις πίστεψε και τις ψήφισε. Στους 6 μήνες έγινε φανερό ότι όλο αυτό δεν υπήρχε. Άρα συγκρίθηκε μια πραγματικότητα, μια σκληρή πραγματικότητα, με μια ψευδή αφήγηση και βεβαίως κέρδισε το ψεύδος. Έχει γίνει πολλές φορές στη ζωή. Μπορούμε τώρα να έρθουμε ξανά και να ξαναμετρήσουμε δύο αλήθειες και να δούμε ποια είναι η πιο αξιόπιστη. Διότι και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει κάποια παραμύθια, αλλά τα παραμύθια αυτά δεν μπορούν να είναι ανάλογα με τα παραμύθια που μας έλεγε το Γενάρη. Θα ασκήσει μνημόνια, θα δώσει τάξεις, θα αυξήσει μισθούς, θα κάνει προσλήψεις. Ακούω ήδη και δικά σας στελέχη και τον πρόεδρό σας, τον κύριο Μημαράκη, να μιλάει για μείωση φορολογικών συντελεστών και αναρωτιέμαι αν θα πείτε ένα μικρό ψεύδος αυτή τη φορά. Γιατί το λέτε? Είχαμε αρχίσει να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Γιατί αυτό πολύ απλά με αυτό το μνημόνιο που υπεγράφει μόλις τώρα και δεν έχει καν εφαρμοστεί, δεν γίνεται, κύριε Δένδια. Να είμαστε ειλικρινείς τώρα εδώ μεταξύ μας, έχετε ένα δίκιο. Βέβαια, γιατί έχετε όχι πλήρες δίκιο, ένα δίκιο και το λέω αυτό. Γιατί λέω ότι χρειαζόμαστε ξανά να μετρήσουμε πρώτα πριν ξαναδούμε πώς θα μειώσουμε συντελεστές. Το κόστος που μας επέβαλε αυτό η εξάμηνη, η περήφανη κυβέρνηση και διαπραγμάτευση, το οποίο να το μετρήσουμε καμία 90 δισεκατομμύρια. Όσον αφορά το δικό μας ιδεολογικό πρόταγμα, η λιγότερη φορή είναι αυτονόητη. Θυμίζω, για όσο αξίζει, ότι αυτό έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Παράδειγμα, είχαμε μειώσει κατά 1/3 το φόρο αλληλεγγύης, ο οποίος επανήλθε ολόκληρο. Ναι, και το ΦΠΑ στην εστίαση, ας πούμε. Επίσης, θα το έλεγα, δεν σας προλαβαίνω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή χρειάζεται να αναθεωρήσουμε και να πάμε να δούμε πώς μπορούμε και τι μπορούμε. Και αν εγώ σας πω ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα μειώσουμε τις φόρες, θα σας πω ένα πολύ χοντρό ψέμα, γι' αυτό καλύτερα να μην σας το πω. Όμως πρέπει να σας πω ότι δεν μπορεί να νοείται κεντροδεξιό και φιλελεύθερο κόμμα το οποίο ιδεολογικά δεν πιστεύει στη μείωση των φόρων και δεν την επιφέρει αμέσως μόλις οι αντικειμενικές συνθήκες του δώσουν τη δυνατότητα. Και εμείς αυτό θα το κάνουμε. Και παρακαλώ την ελληνική κοινωνία να μας πιστέψει για ένα βασικό λόγο. Δεν το έχουμε ξανακάνει. Δεν πρόκειται να αυξήσουμε τις κρατικές δαπάνες, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Πρόκειται να μειώσουμε τις κρατικές δαπάνες και πρόκειται να μειώσουμε επίσης αντίστοιχα τη φορολογία. Αυτή είναι η πρόθεσή μας, η απόλυτη πρόθεσή μας, τεκμηριωμένη από τη μέχρι τώρα κυβερνητική μας τακτική. Από εκεί και πέρα όμως, ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πρέπει να δοθεί όταν έχουμε σαφή εικόνα του κόστους που επισόρευσε η εξάμηνη αυτή διακυβέρνηση. Το οποίο δεν είναι τώρα, μικρό, λυπάμαι να πω, δεν είναι καθόλου μικρό. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Δένδια. Είδα σήμερα ότι κάνατε ένα αίτημα κατάθεσης εγγράφων των τελικών κειμένων της χρηματοδοτικής σύμβασης και του μνημονίου. Στο κοινοβούλιο εννοώ, το οποίο πρόκειται για να κλείσει. Και όλα απάντηση δεν θα πάρετε από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούν να εγγραφεί, διότι ξέρετε, αυτά τα έγγραφα δεν βρίσκονται. Ναι, αυτό τώρα γιατί το κάνετε? Κάτι προφανώς ψάχνετε, κάτι ζητάτε. Δεν μου έκανε εντύπωση γι' αυτό σας το ρωτώ. Εμείς δώσαμε μια αξιοδότηση στον Υπουργό των Οικονομικών να υπογράψει μια δανειακή σύμβαση. Η δανειακή αυτή σύμβαση δεν ήρθε ποτέ πίσω. Ούτε υπογεγραμμένη, ούτε με τους όρους της. Νομίζω ότι η αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης. Αλλά το πλαίσιο της δεν ψηφίστηκε στις 13 Αυγούστου, πότε ήταν. Σωστά. Εγώ σας δίνω λοιπόν μια πλειοξουσιότητα. Και εσείς πάτε και υπογράφετε ένα συμβόλαιο. Η ελάχιστη υποχρέωσή σας δεν είναι να γυρίσετε πίσω να μου φέρετε το συμβόλαιο να δω ότι υπογράψατε. Πρώτον, πρέπει να δω ότι το υπογράψατε. Δεν μου προκύπτει καν ότι το υπογράψατε τελικά. Και δεύτερον, αφού το υπογράψατε, πρέπει να δω με τι όρους τελικά το υπογράψατε. Δεν είναι δυνατόν. Αυτή η κυβέρνηση πηγαίνει σε εκλογές χωρίς να μας έχει φέρει τη δανειακή σύμβαση, υπογεγραμμένη,
Μάλιστα, λοιπόν, δεν γνώριζα ότι το πλήρες κειμενό της υπογεγραμμένο δεν έχει βγει. Αυτό δεν το ήξερα. Γι' αυτό, εφόσον λοιπόν ψάξαμε τα πρωτόκολλα και δεν το βρήκαμε, μακάρι να έχουμε κάνει λάθος εμείς. Το πιο απλό πράγμα είναι να έχουμε κάνει κάποιο λάθος στο ψάξιμο, να έχει μπει σε κάποιο άλλο πρωτόκολλο, γίνονται όλα στη ζωή. Να έχουμε κάνει λάθος και να μας το φέρουν να μας πούν: πάρτε το και μην μιλάτε. Και όλα εδώ είναι. Ας ψάχνετε καλύτερα. Αλλά σκεφτείτε να μας το φέρουν και βλέπω αυτό που λέτε, ότι μας το δίνουν. Λοιπόν, περιμένουμε άρα να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση και ποια θα είναι αυτή. Καλό μας ημέρα στον κύριο Νικοδέντια. Σας ευχαριστώ πολύ.